Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο τίτλος της παρούσας εργασίας ήταν «Αθλητισμός και παιδεία στο γυμνάσιο των Ερυθρών στη Μικρά Ασία το 100 π.Χ.». Σκοπός της εργασίας ήταν να παρουσιάσει τον παιδευτικό προσανατολισμό του γυμνασίου των Ερυθρών με βάση το συγκεκριμένο επιγραφικό υλικό που μελετήθηκε. Κύρια πηγή για την παρούσα εργασία αποτέλεσε επιγραφή κατάλογος νικητών στα αγωνίσματα του γυμνασίου στις Ερυθρές, η οποία χρονολογείται το 100 π.Χ. και αντλήθηκε από τη διαδικτυακή πλατφόρμα που βλέπετε στη συγκεκριμένη διαφάνεια, ενώ θα πρέπει να τονιστεί πως αξιοποιήθηκαν και σχετικές σύγχρονες μελέτες από Έλληνες και ξένους συγγραφείς. Εδώ βλέπουμε την επιγραφή, τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών στα αγωνίσματα που πραγματοποιήθηκαν στο αρχαίο γυμνάσιο των Ερυθρών της Μικράς Ασίας. Χρησιμοποιήθηκαν ο περιγραφικός και ο επεξηγηματικός ερμηνευτικός τύπος ιστορικής έρευνας στη φυσική αγωγή συνδυαστικά, ενώ κατά περίπτωση αξιοποιήθηκε και η φιλοσοφική έρευνα στη φυσική αγωγή. Ποιο ήταν όμως το πρότυπο της αρχαιοελληνικής παιδείας βάσει του οποίου μελετήθηκε ο παιδευτικός προσανατολισμός στο γυμνάσιο των Ερυθρών στη Μικρά Ασία το 100 π.Χ.? Στην αρχαία Ελλάδα μπορεί να υποθεί σε γενικές γραμμές πως η παιδεία ήταν μια διεργασία ισόρροπης ανάπτυξης της ολότητας του ανθρώπου τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχοδιανοητικό και ηθικό επίπεδο. Μιλούμε βέβαια για το αθηναϊκό πρότυπο παιδείας και όχι για το σπαρτιατικό, το οποίο είχε κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μέσω των αρχαίων κειμένων πληροφορούμαστε πως τα βασικά μαθήματα ήταν η γυμναστική, η μουσική, η γραφή, η ιχνογραφία και η φιλοσοφία. Ο σκοπός της αρχαιοελληνικής παιδείας ήταν να διαμορφώσει αξία, αξιόμαχα, μέλη εντός του πλαισίου της σχέσης πολίτη-πόλης, με σεβασμό στην πατρίδα, στο κράτος και στο θείο στοιχείο. Οι θεσμοί του γυμνασίου και της εφηβείας αποτέλεσαν μέσω της παιδείας, της εκπαίδευσης και της αγωγής που παρήχαν κομβικούς παράγοντες για την ατομική και συλλογική ανάπτυξη των νέων εν δυνάμει πολιτών, καθώς και για τη διαμόρφωση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της πόλης. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ο θεσμός της εφηβείας αφορούσε τη στρατιωτική εκπαίδευση των νέων και μάλλον ήταν κάτι ανάλογο της σημερινής στρατιωτικής θητείας. Μιλούμε κατά βάση για δημόσιους θεσμούς που υπηρετούσαν τις ανάγκες της πόλης και τις επιταγές της εκάστοτε εξουσίας εντός της δεδομένης ιστορικής συγκυρίας. Στους χώρους του γυμνασίου, οι αθλητικές δραστηριότητες και η σωματική άσκηση, καθώς και η στρατιωτική εκπαίδευση, συνυπήρχαν με τα γράμματα, τη μουσική, τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία, αλλά και την ηθική αγωγή. Ως εκ τούτου, βλέπουμε σε μια πρώτη ανάγνωση πως η παιδεία των γυμνασίων μάλλον εναρμονιζόταν με τα προτάγματα του ευρύτερου αρχαιοελληνικού μοντέλου παιδείας όπως περιγράφηκε. Περνώντας τώρα στις Ερυθρές, βλέπουμε ορισμένα σύντομα ιστορικά στοιχεία. Οι Ερυθρές ήταν αρχαία πόλη στην Ιωνία της Μικράς Ασίας, στη δυτική πλευρά της Χερσονήσου της Ερυθρέας. Πληροφορίες για την ίδρυση της πόλης υπάρχουν στον Παυσανία. Οι Ερυθρές ανήκαν στο κοινό των Ιώνων, Ιωνική Δωδεκάπολης, την πολιτική συμμαχία των Ιωνικών πόλεων, ενώ συμμετείχαν στην Ιωνική Επανάσταση στις αρχές του 5ου αιώνα. Ακολουθεί σχετικός χάρτης της Μικράς Ασίας, όπου φαίνεται η πόλη των Ερυθρών απέναντι από την νήσο Χίο.
Η επιγραφή «Κατάλογος των νικητών στα αγωνίσματα του γυμνασίου στις Ερυθρές το 100 π.Χ.» μας πληροφορεί εμέσως πλην σαφώς για τις επιδόσεις των φοιτούντων στο γυμνάσιο στην εν λόγω πόλη της Μικράς Ασίας. Οι διαγωνισμοί αυτοί πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του έτους στο πλαίσιο των Ερμαίων εορτής προς τιμήν του Ερμή, προστάτη του γυμνασίου. Πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής των παραπάνω αγώνων μπορεί να αντλήσει κανείς από τον γυμνασιαρχικό νόμο της Βέρειας του 2ου αιώνα π.Χ. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί πως γενικότερα τα διδασκόμενα αντικείμενα ή αλλιώς οι επιδιωκόμενες αρετές στον θεσμό του γυμνασίου σε σωματικό, διανοητικό και ηθικό επίπεδο αξιολογούνταν μέσα από σχετικούς αγώνες, διαγωνισμούς, τις λεγόμενες αποδείξεις. Στον εν λόγω κατάλογο από τις Ερυθρές αναφέρονται αρχικά οι νικητές στα αντικείμενα της Φιλοπονίας, της Πολυμάθειας, της Ευεξίας και της Εφταξίας. Ποιο ήταν όμως το περιεχόμενο των παραπάνω αρετών οι οποίες αξιολογήθηκαν? Η Ευεξία αφορούσε τη φυσική κατάσταση, τη σωματική αρμονία και ευρωστία. Η Εφταξία την πειθαρχημένη συμπεριφορά. Η Φιλοπονία τη συνεχή, συνεπή και με ζήλο καθημερινή προσπάθεια στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του γυμνασίου, ενώ η πολυμάθεια, κατά τα φαινόμενα, σήμαινε την κατάκτηση γνώσεων πάνω σε πλήθος μορφωτικών αντικειμένων. Ακολουθούν οι αναφορές στους νικητές στα αγωνίσματα του τόξου και του ακοντίου καθώς και στην οπλομαχία. Πρόκειται για αγώνες που αφορούν τη στρατιωτική εκπαίδευση των εφήβων των νέων στο γυμνάσιο. Ο κατάλογος κλείνει με την νικήτρια ομάδα της λαμπαδιδρομίας, ένα ομαδικό δρομικό αγώνισμα με αθλητικά χαρακτηριστικά που κατά μία άποψη συνδεόταν με τη λατρεία του Ερμή. Φτάνοντας στα συμπεράσματα, μπορεί να υποθεί πως ο προσανατολισμός της παιδείας στο γυμνάσιο των Ερυθρών το 100 π.Χ., όπως διαγράφεται μέσα από τον κατάλογο νικητών στα αγωνίσματα, από την συγκεκριμένη επιγραφή, φαίνεται ότι κινείται στο πλαίσιο του κλασικού αρχαιοελληνικού αθηναϊκού προτύπου παιδείας. Μιλούμε για την ψυχοσωματική παίδευση του ατόμου, όπου καλλιεργούνται ολόπλευρα οι ανθρώπινες ικανότητες και δυνατότητες. Ειδικότερα, οι αρετές της Ευεξίας, της Εφταξίας και της Φιλοπονίας συνθέτουν, εκτός των άλλων, το κατάλληλο, το σωστό ήθος σύμφωνα με τα κελεύσματα της πόλης για τους ενδυνάμει νέους πολίτες σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η Ευεξία φαίνεται πως συνδέεται με τη στρατιωτική και αθλητική σωματική εκπαίδευση που οδηγεί στην κατάκτηση του ανάλογου σωματικού κάλους ή αλλιώς στη διαμόρφωση ενός αθλητικού παραστήματος. Η Εφταξία, ως πειθαρχημένη συμπεριφορά και διαγωγή, αποτελεί μια αρετή αναγκαία, ίσως την κορυφαία, κυρίως για έναν στρατιώτη, αλλά και για έναν αθλητή διαχρονικά, ακόμη και σήμερα. Η Φιλοπονία, ως συνεπής και με ζήλο προσπάθεια στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του νέου στο γυμνάσιο, φέρει και αυτή εντός της χαρακτηριστικά, όπως είναι ο ζήλος και η συνέπεια στην προσπάθεια, που θα μπορούσαν να τη συνδέσουν και με τις αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και με τη στρατιωτική εκπαίδευση. Ακόμη, η πολυμάθεια μοιάζει να είναι εκείνη η διανοητική αρετή που χαρακτηρίζει τον ευρυμαθή νέο, τον έχοντα πολλές γνώσεις σε διάφορα θέματα.
Επίσης, το τόξο, το ακόντιο και η οπλομαχία αποτελούν κλασικά αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Η λαμπεδοδρομία ήταν ένα δρομικό αγώνισμα, μια αθλητική δραστηριότητα. Κλείνοντας, βάσει του συγκεκριμένου επιγραφικού υλικού και σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία, φαίνεται πως η παιδεία στο γυμνάσιο των Ερυθρών φέρει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προτύπου της αρχαιοελληνικής παιδείας όπως προαναφέρθηκε, δηλαδή ολιστική, ψυχοσωματική παίδευση και ηθική κοινωνικοπολιτική αγωγή. Μπορεί βέβαια να υποθεί πως εμφανίζεται μια κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με το προαναφερθέν μοντέλο παιδείας, όσον αφορά κυρίως την παρουσία ή την ανάδειξη της αρετής της πολυμάθειας. Πιθανόν, η εν λόγω ανάδειξη της πολυμάθειας να συνδέεται με τη δεδομένη ιστορική συγκυρία ή ακόμη και με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα μπορούσε να δοθεί σε μια περαιτέρω μελλοντική έρευνα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.